Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα απευθυνθώ στον Αντώνη Σαμαρά, στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αντώνη μου, πάλι τα ίδια. Διάβασα, έμαθα ότι επιστρέφεις. Επιστρέφεις στην πολιτική και θέλεις, όπως λένε όλοι, και το έχεις αφήσει και εσύ να διαδίδεται αυτό, θέλεις να ιδρύσεις δικό σου κόμμα. Όλα αυτά με γυρίζουν πίσω. Τότε, στο 1992, τότε που τράβηξες το χαλί, έπεσε η κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη και να τα επακόλουθα. Η ευθύνη ήταν δική σου. Ένα χρόνο μετά ίδρυσες, το 1993, το δικό σου κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη. Έκανε μια πορεία, έγραψε την ιστορία της, το έκλεισες, του έβαλες λουκέτο. Έρχεσαι τώρα και θέλεις, σύμφωνα με όλα όσα έχεις εσύ αφήσει να εννοηθούν, θέλεις να φτιάξεις δικό σου κόμμα. Θέλεις δηλαδή να διαλύσεις τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, Αντώνη μου, αυτό, Αντώνη Σαμαρά, δεν θα σου το επιτρέψουν οι νεοδημοκράτες. Εκείνοι οι οποίοι τόσα χρόνια σε ψήφισαν, σε έκαναν πρωθυπουργό, έκανες ό,τι έκανες, να η κατάντια της Ελλάδος μαζί με κάποιους άλλους, φτάσαμε σε ένα σημείο που σήμερα είμαστε όλοι φτωχοί και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει αύριο. Και θέλεις τώρα να σε εμπιστευτούμε εκ νέου ιδρύοντας άλλο κόμμα. Όχι πια. Όχι, Αντώνη Σαμαρά. Σκέψου όλα αυτά που σου λέω. Σκέψου όλα αυτά που σου λένε όλοι οι φίλοι σου και οι εχθροί σου, αν θέλεις. Και μην παίζεις το παιχνίδι κάποιον. Θέλεις να βοηθήσεις τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Έλα, βοήθησε να βγει, να εκλεγεί ο νέος αρχηγός, να πάει μπροστά, έτσι ώστε να σταματήσουν όλα αυτά που κάνει ο Τσίπρας και η παρέα του. Γι' αυτό, Αντώνη μου, σου λέω άλλη μια φορά, φτάνει. Έως εδώ. Ντροπή. Καλή σας μέρα.